ζωή. Έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει μόνη σου. Και είσαι ένα παιδί που έχει χάσει τον μπαμπά σου σε πολύ μικρή ηλικία, αν δεν κάνω λάθος. 6 ετών δεν ήσουν. Κατερίνα, αυτό. Έλα, ρε, εσύ. Ναι. Σε αυτοκινητιστικό, 2 λεπτά πριν φτάσει σπίτι. Όχι, ρε Νατάσα. Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην Ολυμπιακή. Ναι, 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 το ξέρω, το ξέρω. Όπου. Κοίτα, ήταν τραυματικό, διότι εγώ του είχα και τεράστια αδυναμία. Όμως, περνώντας τα χρόνια. Συγγνώμη, περνώντας τα χρόνια. Άρχισα να συνειδητοποιώ μετά το χάσιμο, μετά από αυτή την απώλεια, ότι αυτός ο πυρήνας, η μητέρα μου, ο αδερφός μου και εγώ, έγινε τόσο δυνατός και μεγαλώσαμε με τόση αγάπη, που πραγματικά φορές και δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Είχα πει στον εαυτό μου ότι αν δεν συνέβαινε αυτό, ενδεχομένως δεν θα υπήρχε και αυτό. Που γίνατε μια γροθιά μετά. Μια γροθιά, ρε παιδί. Για να αντιμετωπίσετε τη ζωή. Καλή μαμά, η μαμά σου. Αυστηρή, πολύ καλή και αφοσιωμένη μόνο στα παιδιά της. Πολύ μ' αρέσει όταν το ακούω αυτό, να ξέρεις. Κατερίνα, απερίγραπτη. Δεν μπορώ που βλέπω. Είμαι με τις γυναίκες, γίνομαι πάρα πολύ αυστηρή όταν τους δίνεται αυτό το θείο δώρο και κάνουν παιδιά και μετά βλέπω ή τα τέρατα που γίνονται γύρω ή που δεν ασχολούνται μαζί τους. Τα παρατάνε και κάνουν τις ζωές τους. Είναι δηλαδή αδιανόητο. Θα σου πω κάτι. Υπόθηκε κάτι στην πρόχθεσινή μας παράσταση από μία κυρία, η οποία είπε ότι εγώ πρώτα θέλω να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, να είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου. Υπάρχει. Και, είναι τρομερό όμως. Που όμως υπάρχουν. Δίπλα μας, βέβαια, παιδιά. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, πρώτα τον εαυτό μου, με τον εαυτό μου να τα έχω καλά και μετά, ναι, θα πάρουν και τα παιδιά. Που σε και μία, το που έχει μία βάση αυτό, δηλαδή οι γονείς πρέπει να είναι καλά για να μεταφέρουν και αυτά τα συναισθήματα στα παιδιά, αλλά όχι αφήνοντας πίσω τα παιδιά για να περνάω καλά εγώ και να έχω ψυχολογία. Ή να ικανοποιήσω τα δικά μου θέματα ή να κάνω μόνο καριέρα. Άμα θέλεις να κάνεις αγάπη μόνο καριέρα, μη γίνεις μάνα. Σωστά. Είναι έτσι. Συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Ναι.